Κώστας Γρίβας, γεωπολιτικός αναλυτής, καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Γρίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Αύριο υπογράφεται στη Ρωσία η προσάρτηση του Ντομπάζ. Ποιες μπορεί να οι προεκτάσεις αυτής της εξέλιξης? Ναι, νομίζω ότι πρέπει να δούμε αυτό το γεγονός, αυτή την εξέλιξη μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο είναι πλέον ένας νέος ψυχρός πόλεμος. Τον λέμε νέο ψυχρό πόλεμο γιατί δεν έχουμε καλύτερη ορολογία, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια νέα πραγματικότητα, μια νέα κατάσταση στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή. Είναι ένας πολύ μεγάλος και οξύς ανταγωνισμός μεταξύ του ευρωατλαντικού κόσμου και της Ρωσίας μέχρι στιγμής, που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Παίρνει όλο ένα και περισσότερες και πιο ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η Ρωσία προσπαθεί, κάνει ένα διπλό, έτσι έχει μια διπλή στρατηγική. Από τη μία προσπαθεί να πακτώσει την κυριαρχία της στην περιοχή αυτή και να περάσει ένα μήνυμα ότι επέτυχε τους σκοπούς της. Από την άλλη, θεωρώ ότι και το Κρεμλίνο προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από αυτή τη γεωπολιτική παγίδα. Οπότε, θέτοντας κάποια τετελεσμένα κατά κάποιο τρόπο προς τη Δύση, όχι μόνο προς την Ουκρανική πλευρά, προς τη Δύση γενικότερα, να τους περάσει το μήνυμα ότι παιδιά μέχρι εδώ, ότι εγώ επέτυχα τους σκοπούς που ήθελα και τώρα να κάτσουμε να τα βρούμε, δύσκολο βέβαια, αλλά θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, εάν συνεχιστεί η σύγκρουση, τώρα πλέον παίρνει νέες διαστάσεις, θα θεωρηθεί η περιοχή ότι είναι ρωσικό έδαφος, οπότε και βάσει του επίσημου δόγματος στρατηγικής άμυνας της Ρωσίας, οποιαδήποτε μέσα που υπάρχουν στο ρωσικό πλωστάσιο για την διαφύλαξη του ρωσικού εδάφους πλέον που θα θεωρείται, θα μπορούν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των πυρηνικών. Σίγουρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι η κατάσταση μπορεί να γυρίσει όπως ήταν πρώτα, στο πρώτο ας πούμε status quo, και να παραχωρηθούν εδάφη, ότι ήδη οι Ουκρανοί πιστεύω το έχουν κατά νου. Αλλά αν συνδυάσουμε τις δολιοφθορές που γίνανε ας πούμε στο Nord Stream και όλοι υπολογίζουν ότι είναι από ρώσικο δάκτυλο, την απειλή χρήσης πυρηνικών και αυτό που γίνεται τώρα, πιστεύετε ότι πάμε σε μια γενικευμένη σύραξη ή είναι εργαλεία που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για να κάτσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης έχοντας περισσότερες πιθανότητες να πάρει κάτι στη νέα κατάσταση που θα διαμορφωθεί? Εδώ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο παρανοϊκά στοιχεία, σχιζοφρενικά στοιχεία μέσα στις σχέσεις Ρωσίας και αυτό που λέμε Ευρωατλαντική Δύση, ιδιαίτερα με την Ευρώπη. Με πιο σχιζοφρενικό φυσικά το θέμα της ενέργειας. Εντάξει, δεν είναι δυνατόν να είσαι υποτίθεται σε μια οξύτατη σύγκρουση που είναι στα πρόθυρα να θεωρηθεί πολεμική αναμέτρηση, και πολλοί μιλάνε για πολεμική αναμέτρηση μεταξύ άτυπη μέχρι στιγμής υβριδικού τύπου κλπ. Μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, και από την άλλη να είσαι εξαρτημένος από τον βασικό σου αντίπαλο και να χρειάζεσαι τη συνεργασία του. Εδώ πέρα υπάρχει μια εξίσωση που δεν μπορεί να λυθεί. Και για να το κατανοήσουμε όσο πιο απλά γίνεται, δεν μπορεί η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη εννοώ, να κόψει τη σχέση με τη Ρωσία. Εάν το κάνει αυτό το πράγμα ολοκληρωτικά και απόλυτα, δεν θα μιλάμε πλέον για μια κρίση ευκαιριακή στο θέμα της ενέργειας, της οικονομίας και. Δεν μπορώ να καταλάβω πως βιομηχανικά κράτη τεραστίων διαστάσεων, όπως είναι η Γερμανία, η Ιταλία και δευτερευόντως η Γαλλία και μετά και η Ισπανία, μπορούν να επιβιώσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον εντονότατου ανταγωνισμού με τις ασιατικές δυνάμεις να επελάβουν, και δεν μιλάω μόνο για την Κίνα, μιλάμε πλέον και για πολλές χώρες που ανεβαίνουν ορμητικά,
χωρίς να έχουν πρόσβαση στις ρωσικές πρώτες ύλες και στη ρωσική ενέργεια. Έστω και αν βρουν υποκατάστατα, που θα βρούνε, δεν είναι αυτό το θέμα, το κόστος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν μπορεί δηλαδή η Γερμανία να δουλεύει με κόστος ενέργειας, λέω ένα νούμερο 100, και η Κίνα να δουλεύει με κόστος ενέργειας 20 και να περιμένει ότι η Γερμανία σε βάθος χρόνου θα μπορέσει όχι να ανταγωνιστεί, να επιβιώσει ως μεγάλο βιομηχανικό κράτος. Οπότε έχουμε πάρα πολλά, πολλά ζητήματα. Το θέμα της πυρηνικής ισχύωσης είναι κάτι φυσικά πολύ πιο σημαντικό. Θεωρώ όμως ότι και οι Ρώσοι έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Δεν τους βγήκανε αυτά που θέλανε εξ αρχής. Έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα στο γόητρό τους, και όταν μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις, το θέμα του γόητρου είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν μπορεί να επανέλθει κατά την άποψή μου. Οπότε, για να μην οδηγηθούν σε μια κατάσταση πολύ ακραία και για να μην όχι μόνο η Ρωσία ως χώρα, αλλά και το Κρεμλίνο, η ηγεσία του Κρεμλίνου βρεθεί σε αδιέξοδα, νομίζω ότι θα επιδιώξουν κάποιας μορφής προσέγγιση. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί υπάρχουν και πολλοί ανορθολογικοί παράγοντες. Αυτό που λέτε για το εσωτερικό της Ρωσίας, νομίζω ότι ανακλάται και στο θέμα της επιστράτευσης που δεν πάει καθόλου καλά. Οι Ρώσοι έχουν μια πατριωτική παράδοση όταν υπάρχει εθνικός σκοπός. Τώρα όμως που καταλάβανε ότι ο πόλεμος είναι μέσα στα σπίτια τους, βλέπουμε εικόνες του να μην θέλουν να στρατολογηθούν και δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο, θα μας πείτε τώρα, στο εσωτερικό, που ένας πόλεμος που υποτίθεται θα ήταν ημερών έχει καταλήξει να είναι τόσους μήνες με ό,τι φθορά έχει δημιουργήσει. Στο θέμα της ψυχολογίας, οι Ρώσοι ξεκίνησαν και ως κοινωνία και ως καθεστώς και ως στρατιωτική δύναμη να κάνουν ένα γρήγορο πόλεμο, το οποίο δεν τους βγήκε. Έχει να κάνει αυτό με την εσωτερική φθορά? Ναι, αν και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλοιωμένες από, και υπάρχει σαφής προπαγάνδα, είναι δεδομένο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό της Ρωσίας, όπως επίσης νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν τίθεται θέμα, ότι όχι μόνο δεν βγήκε της Ρωσίας το αρχικό σχέδιο, αλλά και η μετέπειτα πορεία των επιχειρήσεων τους εξέπληξε δυσάρεστα. Και έχει υπάρξει μια πολύ μεγάλη αποδόμηση της εικόνας της Ρωσίας ως μεγάλη στρατιωτική δύναμη, τουλάχιστον στο επίπεδο της συμβατικής ισχύος. Ναι, και είναι από την άλλη δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τη Ρωσία. Δηλαδή, πολλές φορές στην ρωσική ιστορία είχαμε πολύ μεγάλες αποτυχίες, έως και το φιάσκο, ας πούμε, του Ρωσοφιλανδικού πολέμου το 1939 είναι χαρακτηριστικό. Αλλά εάν στριμωχτεί, εάν φτάσει σε ακραίο σημείο, αν τεθεί θέμα μεγάλης ταπείνωσης της χώρας και της αποδόμησής της, όχι πλέον ως μεγάλη δύναμη ή κυρίαρχη ευρασιατική δύναμη που ήδη έχει τεθεί αυτό το θέμα, αλλά ως κρατική οντότητα, τότε μπορούν τα πράγματα να αναστραφούν στο εσωτερικό της Ρωσίας. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω ότι μια φυσιολογική πολιτική από πλευράς ιδιαίτερα της Ευρώπης θα ήταν κάποια προσπάθεια να τερματιστεί, τουλάχιστον να φτάσουμε σε ένα σημείο, ένα modus vivendi αυτή τη στιγμή, να μην εξελιχθούν και να μην πάει η κατάσταση σε κάτι πολύ χειρότερο. Και να πω και κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής, μάλλον μέχρι τον πόλεμο, και στην πρώτη φάση του πολέμου, ο μεγάλος φόβος του ΝΑΤΟ και κυρίως χωρών που έχουν πολύ κακές μνήμες από την Ρωσία, όπως είναι η Πολωνία, οι Βαλτικές Δημοκρατίες, η Φιλανδία δευτερευόντως, ήταν ο λεγόμενος ρωσικός οδοστρωτήρας. Δηλαδή μια μαζική ρωσική στρατιωτική επίθεση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, να φτάσει μέχρι τη μάχη, ξέρω εγώ, σε χρόνο ντετέ, να επιτύχει τετελεσμένο πολύ γρήγορο πριν προλάβει να ενεργοποιηθεί η πυρηνική αποτροπή στις χώρες, στις μικροσκοπικές χώρες Βαλτικής και μια σειρά από άλλα. Όλα αυτά τα μελετούσαμε και τα λοιπά. Με την έναρξη του πολέμου αυτοί οι φόβοι φτάσανε στο αποκορύφωμά τους. Στη συνέχεια όμως βλέπουμε ότι η Ρωσία στρατιωτικά, τουλάχιστον όσον αφορά τη συμβατική ισχύ, θα έλεγα έτσι για να παραφράσω τον πρόεδρο Μάο, μοιάζει περισσότερο με μια χάρτινη τίγρη, ας πούμε, παρά με την αρκούδα που όλοι θεωρούσαμε. Οπότε και ο φόβος για τη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας λογικά μειώνεται πάρα πολύ. Οπότε είναι η ιδανική στιγμή, κατά κάποιο παράδοξο τρόπο,
να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μην οδηγηθεί αυτή η σύγκρουση σε περαιτέρω κλιμάκωση, γιατί αυτό σημαίνει ότι γιατί δεν είμαστε μόνοι μας πλέον στην παγκόσμια σκακέρα, δεν είναι τα ευρωγενή κράτη που κυριαρχούν, είναι οι ασιατικές δυνάμεις που έχουν πάρει το πρώτο χέρι, οπότε αυτή η σύγκρουση με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα ευνοήσει πάρα πολύ τις ασιατικές δυνάμεις και θα θέσει την Ευρώπη στο περιθώριο, το ένα είναι αυτό, οπότε πρέπει να τερματιστεί ή τουλάχιστον να μην επεκταθεί. Και το σημαντικότερο, για άλλη μια φορά θα το πω, μην φτάσουμε σε καταστάσεις στις οποίες μπουν στο προσκήνιο τα πυρηνικά όπλα και τότε πάμε σε μια πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη πραγματικότητα. Δεν είναι λίγοι συνάδελφοί σας που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα ως εξής, ότι επειδή η ανακατάληψη των εδαφών από τους Ουκρανούς έχει τέτοια εξέλιξη, στριμώχνει ας πούμε τη ρώσικη πλευρά και ο Πούτιν πέρασε σε δημοψήφισμα και προσάρτηση για να μπορέσει να το ανακόψει αυτό και να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο, τέλος πάντων. Ναι. Θέλω όμως για να κλείσουμε το θέμα του ρωσο-ουκρανικού μετώπου, από αυτή όλη τη σύγκρουση όλοι βλέπουμε ότι ο μεγάλος χαμένος είναι οι Ευρωπαίοι. Σίγουρα και το καθεστώς και η κοινωνία μακροπρόθεσμα από τις κυρώσεις μέσα στη Ρωσία θα αρχίζουν να αυθύρονται σε μεγάλο βαθμό. Ο μεγάλος κερδισμένος όμως είναι οι Αμερικανοί σε όλα τα επίπεδα. Είτε στο ότι πουλάνε το αέριό τους, είτε ότι πουλάνε τα όπλα τους, είτε ότι διευρύνεται το ΝΑΤΟ και το καθεξής. Το ερώτημα είναι το εξής. Πόσο θέλουν οι Αμερικανοί να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος όταν κερδίζουν σε πολλαπλά επίπεδα? Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και εγώ δυσκολεύομαι να κατανοήσω την αμερικάνικη στρατηγική. Ωστόσο, δεν είμαι 100% σίγουρος ότι κερδίζουν κατά βάση οι Αμερικανοί. Φυσικά οι Αμερικανοί έχουν κάποια κέρδη από αυτό τον πόλεμο. Το ένα είναι ότι επαναεπιβεβαιώνεται ο ρόλος τους και η θέση τους ως η κυρίαρχη ευρωατλαντική δύναμη. Φυγόκεντρες δυνάμεις σαν αυτές που είχε παρουσιάσει η Γερμανία στο παρελθόν ισοπεδώνονται αυτή τη στιγμή. Σε βάθος χρόνου όμως η κατάσταση μπορεί να αντιστραφεί. Επίσης, ναι μεν βγάζουν κάποια λεφτά από την πώληση του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου και όντως δηλαδή έχουν ένα κέρδος από αυτό. Από την άλλη όμως το υψηλό κόστος ενέργειας επιβαρύνει και την αμερικανική οικονομία και επίσης και τη μέση αμερικανική οικογένεια. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος για το τι μέλη γενέστε. Επίσης, επειδή είπαμε πλέον, δεν είμαστε στον ψυχρό πόλεμο ή πιο πριν ακόμη που το κουμάντο στον πλανήτη έκαναν αυτό που λέμε τα ευρωπαϊκά και τα ευρωγενή κράτη. Υπάρχουν πλέον οι ασιατικές δυνάμεις, οι οποίες αυτό το μεγάλο κενό θα το καλύψουν. Δηλαδή, καταρχάς θα συμπαρασύρουν, πλέον είναι δεδομένο, εκτός άμα γίνει κάτι πολύ, πολύ ριζοσπαστικό, ότι η Ρωσία πλέον ρημουλκείται ολοκληρωτικά και απόλυτα στην αγκαλιά της Κίνας. Και το αντίστροφο βέβαια, αλλά κυρίως το πρώτο, γιατί η Ρωσία πάει τραυματισμένη πλέον στην Κίνα. Οπότε από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει την περιβόητη στρατηγική της διπλής ανάσχεσης και θεωρούν πλέον το μεγάλο τους αντίπαλο περισσότερο την Κίνα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλό αυτό που συμβαίνει για αυτούς σε βάθος χρόνου. Ή ο μεγάλος του σύμμαχος στην Ευρασία, η Ινδία, η οποία σύμμαχος των τελευταίων ετών υπό την κυβέρνηση του Μόντι, που είχε επιλέξει μια στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουν την Κίνα, σε καμία περίπτωση, όπως φάνηκε, δεν θα ταυτιστεί με την αμερικανική πολιτική ενάντια στη Ρωσία, γιατί πολύ απλά χρειάζεται τη Ρωσία εναντίον της Κίνας. Οπότε όλο αυτό το μαλευράσε που γίνεται, όλη αυτή η ανακατάταξη σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είμαι σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου ευνοεί τόσο τους Αμερικανούς όσο τις μεγάλες ασιατικές δυνάμεις και κυρίως την Κίνα. Επιπροσθέτως, το κενό που διαμορφώνεται στην Ευρασία, γιατί διαμορφώνεται ένα κενό ισχύως, έστω και σε φαντασιακό επίπεδο, είπαμε πολύ μεγάλο κομμάτι της γεωπολιτικής υπόστασης, ειδικά των πολύ μεγάλων δυνάμεων, είναι το γόητρο. Αυτή η αποδόμηση, η φαντασιακή έστω αποδόμηση της Ρωσίας δημιουργεί ένα κενό, το οποίο θα καλύψουν και έρχονται να καλύψουν νέες δυνάμεις, τόσο μεγάλες όσο και περιφερειακές, όπως είναι το Ιράν ή και η Τουρκία. Εδώ είναι κάτι που μας αφορά
και εμάς. Οπότε διαμορφώνεται μια νέα παγκόσμια σκακέρα που θέτει και προκλήσεις για την Αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Δεν μιλάω για ηγεμονία, γιατί αυτή δεν υπάρχει. Λοιπόν, οπότε, πώς να το πω, είναι σαν να έχεις ρίξει ένα δυναμητάκι μέσα σε μια φωλιά προσφύκες αυτή τη στιγμή. Να πεις δηλαδή, και γίνεται χαμός, να πεις ότι ευνοείται σίγουρα ο ένας και δεν ευνοείται ο άλλος, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορούμε να το πούμε. Επειδή βάλατε στην κουβέντα και την Τουρκία ήταν το αμέσως επόμενο βήμα, με τον ίδιο τρόπο που μεταφέρεται στο στρατόπεδο του Ευρασιανισμού η Ρωσία φαίνεται ότι συμπαρασύρει και την Κίνα από τη σύνοδο της Σανγκάης μέχρι τους S-400 και από τις σχέσεις με το Ιράν τραβιέται όλο ένα και προς το κομμάτι του Ευρασιανισμού. Την ίδια στιγμή η Τουρκία, η Άγκυρα. Απλά λέω ότι η Ρωσία συμπαρασύρει και την Τουρκία σε αυτή την διαδρομή. Την ίδια στιγμή βλέπουμε μια πρωτοφανή στήριξη από, σε επίπεδο τουρκική τουλάχιστον, από το State Department και από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους όσον αφορά την κυριαρχία των νησιών. Το ερώτημα είναι το εξής. Θεωρείτε ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να σταματήσει μια πιθανή σύγκρουση με την Ελλάδα? Ναι, νομίζω ότι η διεθνής κατάσταση επιδεινώνει ήδη τις πολύ τεταμένες ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες είναι τεταμένες φυσικά με ευθύνη της Τουρκίας. Δηλαδή, ρίχνει βενζίνη σε αυτό στη φωτιά του τουρκικού ηγεμονισμού, της τουρκικής επιθετικότητας, της τουρκικής παράνοιας, θα έλεγα εγώ. Και είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Δηλαδή, είναι που είναι η Τουρκία τρομακτικά φιλόδοξη, σε επίπεδο σχιζοφρενικό. Βέβαια, όπως και μαζί το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν, αυτή η υπερφιλοδοξία της Τουρκίας θέλει να γίνει μια μεγάλη ευρασιατική δύναμη, κρύβει πολύ μεγάλη ανασφάλεια και κρύβει και προσπαθεί να κρύψει τουλάχιστον και δομικές αδυναμίες και δομικές στρωτότητες στο ίδιο το γεωπολιτικό οικοδόμημα της Τουρκίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει. Λοιπόν, αυτή η σαφής επίθεση που γίνεται εναντίον της Ελλάδας, που αποσκοπεί στον ακροτηριασμό της χώρας μας ουσιαστικά, δεν είναι απλώς να πάρει κάποια κυριαρχικά δικαιώματα η Τουρκία περισσότερα από αυτά που της αναλογούν στο Αιγαίο, αποσκοπεί στο να σβήσει την Ελλάδα ως κανονική χώρα, να το πούμε έτσι, να τη μετατρέψει σε άτυπο δορυφόρο της. Λοιπόν, είναι που είναι αυτή η επιθετικότητα. Τώρα, ακριβώς γιατί αυτή η φαντασιακή έστω αποδόμηση της Ρωσίας δημιουργεί ένα κενό στην ευρασιατική σκακέρα, συρρυκνώνει κατά κάποιο τρόπο τη Ρωσία όσον αφορά την εικόνα της Ρωσίας, την αντίληψη που έχουν τα άλλα κράτη ως η μεγάλη ευρασιατική δύναμη, η Τουρκία προσπαθεί να το καλύψει. Θα μου πεις, μπορεί η Τουρκία να κάνει τέτοιο πράγμα για μια σχετικά μικρή χώρα? Το ενδιαφέρον όμως υπόθεσης ότι η Τουρκία ηγείται ή τουλάχιστον θέλει να ηγηθεί ενός ευρύτερου κεντροασιατικού σχήματος που περιλαμβάνει πρωτίστως τις τουρκόφωνες, τουρκογενείς, πρώην σοβιετικές κεντροασιατικές δημοκρατίες, τα διάφορα στάν, ξεκινώντας από το Αζερμπαϊτζάν και το Πακιστάν. Λοιπόν, και τώρα υπάρχει μια άλλη αντίρρηση που λέει, μα το Πακιστάν που είναι 250 εκατομμύρια άνθρωποι, που έχουν πυρηνικά όπλα, που έχουν βιομηχανία, που κάνουν και ράνουνε, θα τεθούν υπό την άτυπη ηγεμονία της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι το Πακιστάν ουσιαστικά βρίσκεται υπό τη σκιά δύο μεγάλων δυνάμεων, της Ινδίας ως αντιπάλου και της Κίνας ως συμμάχου. Λοιπόν, και χρειάζεται, λειτουργεί δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό σε ένα περιοριστικό πλαίσιο. Χρειάζεται λοιπόν μια σχέση, μια διέξοδο προς άλλες κατευθύνσεις, μια ενσωμάτωση σε ένα ευρύτερο σχήμα, στο οποίο αναγκαστικά θα ηγείται η Τουρκία, γιατί δεν έχει παρόμοιες έτσι δεσμεύσεις. Λοιπόν, έτσι ώστε και αυτό να μπορέσει να διεκδικήσει, να διαπραγματευτεί το ρόλο του σε αυτό το νέο διεθνές σύστημα, χωρίς να άγεται και να φέρεται είτε από τη μεγάλη του και αναγκαία σύμμαχο την Κίνα, είτε από τις απειλές, όχι τις απειλές, ή από το βάρος της Ινδίας. Οπότε οι φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι απλά τρομακτικές. Λοιπόν, και σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις φιλοδοξίες εντάσσεται και η επιθετικότητα που δείχνει κατά της Ελλάδας. Η προσπάθεια δηλαδή να καταστρέψει την ελληνική εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο, έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν κρισιμότατο θαλάσσιο διάβλο, που είναι ουσιαστικά το σύστημα το Αιγαίο, ουσιαστικά θα της επιτρέψει να είναι ο κλειδοκράτορας σε ένα θαλάσσιο σύστημα που είναι
ο έξινος πόντος, τα στενά του Βοσπόρου, η θάλασσα του Μαρμαρά, τα Δαρδανέλια, το Αιγαίο ως κομβικό σημείο και μετά η Ανατολική Μεσόγειος. Και να έχει τον, να μπορέσει με βάση αυτό να ενισχύσει την προσπάθειά της να μετατραπεί σε μία από τις μεγάλες ευρασιατικές δυνάμεις. Θέλω, κύριε Γρήβα, θέλω να μας πείτε κάτι άλλο, γιατί σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας θα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές τα θέματα. Τώρα όμως θα έχουμε τις ευκαιρίες να σας ρωτήσω κάτι σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πριν από 2 χρόνια περίπου, είχαμε κάνει εδώ στο News Hub την παρουσίαση του βιβλίου σας για τη νέα στρατιωτική επανάσταση, που εκεί δίναμε μια ολοκληρωμένη μελέτη και έρευνα όσον αφορά τα οπλικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Επειδή λοιπόν είχατε κάνει αυτή την ολοκληρωμένη έρευνα και επειδή η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη φάση εξοπλισμού και στη διετία μέσα θα το ολοκληρώσει, είστε ο πλέον κατάλληλος για να μας δώσετε την εικόνα, όσο σας επιτρέπετε βέβαια, σε επιχειρησιακό επίπεδο πού βρίσκεται η ελληνική πλευρά και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση, σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ναι, κοιτάξτε, εγώ επιμένω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν έχασε την στρατιωτική πρωτοκαθεδρία της Τουρκίας. Η αντίληψη του τύπου ότι εμείς ήμασταν μπορούμε να μας κάνουν μια χαψιά δεν ήταν εκτός πραγματικότητας. Ακόμη και στις χειρότερες στιγμές μας που περάσανε ευτυχώς, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είχαν κάποια κρίσιμα ποιοτικά πλεονεκτήματα της Τουρκίας, τα οποία χάρη στο νοικοκύρεμα που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια επανέρχονται σιγά σιγά και επίσης χάρη στα εξοπλιστικά προγράμματα που ήδη έχουν αποδώσει καρπούς, αναφέρομαι κυρίως στα μαχητικά Ραφάλ που έχουν αρχίσει να εντάσσονται στην ελληνική πολεμική μηχανή, έχουμε σαφές πλέον πλεονέκτημα σε κάποιους κρίσιμους τομείς. Από μόνο το αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Δηλαδή μια πολεμική αναμέτρηση που ελπίζουμε να μην έρθει δεν είναι, τι να πω, δεν κρίνεται μόνο κρίνεται από πολλές παραμέτρους. Ξεκινάει σε λευκό χαρτί πάντοτε. Και αυτό θα κριθεί από πάρα πολλούς παράγοντες. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Ελλάδα διαθέτει... Έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα με τη Ρωσία και την Ουκρανία που αλλιώς ήταν υπολογισμοί και αλλιώς βγήκαν. Ακριβώς. Παρεμπιπτόντως μια που το αναφέρατε και εγώ τότε το έλεγα στο βιβλίο μου πολύ έτσι έντονα και αυτό δεν ήταν δική μου άποψη. Είναι δηλαδή μια παραδοχή διεθνής που το λέγαμε ότι ας πούμε τα συστήματα πυροβολικού είναι κρισιμότατη σημασία, ειδικά αυτό που λέμε ντοπαρισμένο πυροβολικό. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, το είδαμε να συμβαίνει στην Ουκρανία, τόσο με παραδοσιακά όπλα πυροβολικού, όσο με αυτά τα καινούρια, όπως είναι τα HIMARS, ας πούμε, με βλήματα υπερυψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνικούς. Οπότε πρέπει να δούμε το τι μπορεί να κάνει το αποφασισμένο πεζικό που κινείται σε αποκεντρωτικά μοντέλα μάχης, ανάλα με τους τοπικούς γείτορες να αναβάλουν την πρωτοβουλία, με αντιαρματικά όπλα σχετικά φτηνού, χαμηλού κόστου, τα ρομποτικά φυσικά συστήματα που τα είχαμε δει και στο Αρτσάχ κλπ. Πόσο σημαντικά είναι. Οπότε όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η Ελλάδα κάνει μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, η οποία συνεχίζεται με τρικλοπόδιες, με εμπόδια, με συγκρούσεις, με ένοπλες δυνάμεις, με ανταγωνισμούς συμφερόντων κλπ. Αλλά συνεχίζεται. Το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι ότι αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα που είναι πολύ πιο σημαντικό. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες και τις νέες αντιλήψεις περί πολέμου και οπλικών συστημάτων, που δεν είναι κατά ανάγκη υπερυψηλής τεχνολογίας συστήματα. Μπορεί να είναι πολύ φτηνά και μπορούμε να τα φτιάξουμε και εμείς και πολύ γρήγορα και. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ενώ εμείς, ας πούμε, φαίνεται μέχρι στιγμής ότι επαναλαμβάνουμε την περιβόητη αγορά του αιώνα. Είναι δηλαδή, εγώ τουλάχιστον σαν να ζω στη δεκαετία του 80. Μιλάμε για νέα μαχητικά αεροπλάνα, νέες φρεγάτες. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και οι Τούρκοι, ενώ στερούν σε αυτά τα πράγματα, δίνουν όμως τεράστια έμφαση στην ανάπτυξη εγχώριων οπλικών συστημάτων, ρομποτικών οπλικών συστημάτων, βαλιστικών πυράβλων, κατευθυνόμενων όπλων κλπ. Που δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στη δικιά τους ανάπτυξη και στα νέα πολεμικά μοντέλα. Αυτό είναι ένας κίνδυνος. Εάν δηλαδή δεν παρακολουθήσουμε τις παγκόσμιες τάσεις και δεν πάμε σε ένα δευτερογενές πλέον εξοπλιστικό πρόγραμμα που θα είναι χαμηλότερου κόστους, θα δίνει έμφαση σε αυτά τα ταπεινά όπλα και θα συνδέσει τους εξοπλισμούς με την εγχώρια παραγωγή και έρευνα και ανάπτυξη, τότε πιθανώς σε βάθος χρόνου να υποστούμε ένα πολύ επικίνδυνο καινοτομικό χάσμα με την Τουρκία.
στα χαρτιά θα φαινόμαστε να είμαστε πολύ πιο ισχυροί σε κάποιους τομείς, αλλά μπορεί να μας δημιουργήσουν ικανότητες, ένα κενό όσον αφορά αυτές τις νέου τύπου ικανότητες, που να είναι πολύ επικίνδυνο. Πάντως, εγώ ήθελα την άποψή σας, έκανα αναφορά και στο βιβλίο σας, γιατί όπως φαίνεται και στον πρόλογο τότε που το παρουσιάσαμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ανάλογο έργο που να έχει συγκεντρώσει τόσα στοιχεία, και μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι τα πανεπιστήμια της Κίνας ήρθαν σε επαφή με εσάς, με αφορμή αυτό το βιβλίο. Οπότε όλα αυτά που μας λέτε έχουν μεγάλη σημασία, συν του ότι παρακολουθώντας και πολλές από τις διαλέξεις σας, αλλά και με το ρεζουμέ του βιβλίου, ήσασταν πάντα υπέρ του έξυπνου εξοπλισμού, όχι απαραίτητα του ακριβού, και είδαμε δείγματα γραφής τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κύριε Γρίβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.